Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε ακόμα ένα γαμοβλογ. Είναι το γαμοβλογ νούμερο 2. Όπως βλέπετε έχω κάνει τα μαλλιά μου. Τα έχω κάνει καστανή βάση με άσπρες σαντάβιες. Σας βάζω τη webcam γιατί παιδιά, εκτός του ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνω edit τεράστια βίντεο, και αργούν να ανεβούν με την κανονική την κάμερα, που δεν χρειάζεται σε βίντεο όπως το γάμο vlog. Έχω ξεχάσει και τον τρίποδο κάτω στο αμάξι, γιατί είχαμε ένα γάμο και ήμουν ο cameraman, camera woman δηλαδή. Λοιπόν, να σας ενημερώσω πώς πάνε τα πράγματα σχετικά με τον γάμο. Λοιπόν, κάνουμε τα προσκλητήρια, τα πήραμε, τώρα τα γράφουμε, τα μοιράζουμε. Κλείσαμε μπουμπονιέρες με διπλή γεύση σοκολάτα. Δεν θυμάμαι τι γεύση κλείσαμε. Νομίζω ήταν πορτοκάλι. Φράουλα. Αυτά. Και τις βάλαμε μέσα σε μία μπουμπονιέρα που έχει οργάντζα τούλι. Και από πάνω τα αντέλα και δένεται με ένα άσπρο κορδονάκι, δηλαδή πολύ ρομαντικά και πολύ απλά και πολύ ωραία. Έχω τα παπούτσια μου από το eBay. Σχεδόν αποφασίσαμε για τα μαλλιά, αποφασίσαμε για την τιάρα. Πρέπει να κάνουμε τώρα και το χτένισμα. Έμεινε το κουστούμι που δεν έχουμε πάει ακόμα να το πάρουμε. Θα πάμε γιατί περιμένουμε το Παντελή να αδυνατήσει. Γίνεται χαμός στα σπίτια των γονέων, ανακοινήσεις, σοβάδες, βαφές, έπιπλα, κουρτίνες, καθαριότητες. Μια ιστορία για αγρίους. Σε αυτό το σπίτι γίνεται χαμός με τα σκυλιά. Βικτόρια, φέρε την παντόφλα μου. Βικτόρια, φέρε πίσω την παντόφλα μου. Αυτό το ροτβάιλερ έχει μια μανία να παίρνει παντόφλες. Η Κορίνα έχει μια μανία να συλλέγει κόκαλα. Και η Σούζη έχει περίοδο και σέρνει. Και ζούμε μια τρέλα. Η Κορίνα έχει αρχίσει το τουράει πάνω σε καναπέδες και σε κρεβάτια. Παιδιά, έλεος, Τζίζος. Θέλω επίσης να κάνω και ένα βιντεάκι να σας πω για τα νίξ που πήγα και για τα ίγκλοτ που πήγα. Τα νίξ με απογοήτευσαν πάρα πολύ. Τα ίγκλοτ μου άρεσαν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αξίζει να έχουμε ένα τέτοιο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη και ότι δεν υπολείπεται σε τίποτα από ΜΑΚ. ΜΑΚ έχει και ωραία καραγιόν πιστεύω, αλλά ίγκλοτ έχει και ωραία σκιά. Δεν ξέρω κιόλας. Και ωραία ρούζ, και ωραία προϊόντα γενικότερα, δεν ξέρω. Πάντως μου άρεσαν πάρα πολύ. Έκανα ένα Freedom System 2, ένα ρούζ με φανεσκιά, θα σας αδείξω. Τώρα βέβαια δεν φαίνονται καλά με τη webcam, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι βαριές κασετίνες. Δεν είχαν για 4 μπλάς, θα μου έδωσαν για 2 πούδρες που χωράει όμως 4 μπλάσες. Πήρα αυτά τα τέλεια χρώματα. Και ενηλικιέται, στο πλάι δεν βγαίνει μόνο. Και μετά έκανα και μια κασετίνα με σκιές. Την πρώτη, από εδώ, είναι κάπως κόκκινη. Την εδώ είναι χρυσή, μάτρος, σύμερι ροζ σκούρι, γκρι ανθρακή. Τα βλέπετε τα χρώματα και καλύτερα. Πολύ ιδιαίτερα χρώματα. Στα χείλη μου φοράω, guess what? Το Rebel της MAC. Επιτέλους το βρήκα. Ωραίο καλονάκι. Έχει και... θα σας κάνω και dupes. Και κραγιόν για το Σεπτέμβριο. Θα κάνω και ένα κοινό... Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί. Πιστεύω ότι έχω πάθει... ψυχοσυναισθηματική κόπωση. Δηλαδή, ενώ δεν έχω... και δεν πήγαινα, ας πούμε. Έχω κάνει δηλαδή εκτεταμένες διακοπές από τη δουλειά μου. Δεν έχω λόγο να είμαι κουρασμένη σωματικά. Νιώθω ότι είμαι ένα ερείπιο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Σαν χαλβάς νιώθω.
Να φανταστείτε, ας πούμε, σήμερα πήγα από τις 9 η ώρα στη δουλειά και έφυγα στις 9. Και δεν είναι και καμιά δύσκολη δουλειά, τίποτα. Δηλαδή, άλλος αυτή τη δουλειά την έχει για ξεκούραση. Και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, δεν μπορώ να ξυπνήσω από το μεσημεριανό τον ύπνο. Με το ζόρι λίγο βάφτηκα για να σας δείξω το Rebel και πώς σκέφτηκα να το συνδυάσω με καφέ, eyeliner, άσπρο, απλή σκιά και λίγο, πολύ λίγο contour. Και είμαι κομμάτια, παιδιά, είμαι κομμάτια. Δεν μπορώ δηλαδή να πάρω τα πόδια μου. Σκατά. Και διάβασα κάπου ότι τα σπηλιά όταν τα βγάζεις εδώ έχει σχέση με τα adrenal glands, δηλαδή με... adrenal glands, πώς λέγονται στα ελληνικά την αφηλίδια. Καλά, πώς λέγονται, άμα ξέρετε πείτε μου. Ότι δηλαδή υπάρχει σε υπερβολική κόπωση, συναισθηματική κόπωση, δηλαδή η υπερβολική συναισθηματική κόπωση σου προκαλεί κόπωση σωματική και αυτά τα συναισθήματα και τα σπηριά και τα τέτοια. Ξέρω, νιώθω έτσι πάρα πολύ κουρασμένη. Όλοι είναι καταγχωμένοι με το γάμο. Εγώ δεν είμαι καθόλου αγχωμένη με το γάμο. Στο επόμενο γάμο vlog θα σας δείξω τα προσκλητήρια. Θα σας δείξω τα παπούτσια. Θα σας δείξω την τιάρα. Αποφασίσαμε στον ηθικό να βάλουμε και ένα μπολερό για να μην είναι γεμνή εντελώς. Οπότε τα μακριά σκουλαρίκια δεν παίζουν και θα πρέπει να βάλω έτσι κάτι εδώ πολύ τέτοια. Τα μαλλιά λέμε... ναι, τι λέω, μα είμαι αυτό. Τα μαλλιά λέμε... Τη φραντζούλα θα την κόψουμε εκείνη τη μέρα έτσι λίγο, θα πέφτει εδώ. Αυτά να τα κάνουμε κάποια πλέξη. Έτσι εδώ πίσω, να τα μαζέψουμε. Μια πλέξη και αυτά εδώ. Να έχουν όμορφο και να μπει εδώ η κορώνα κάπως έτσι. Διάλεξε επίσης και τα τραγούδια για το γλέντι. Να δούμε αν θα έχει και κόσμο. Εμένα με ανησυχεί περισσότερο. Μη τυχόν και δεν έχει κόσμο. Όχι αν έχει. Και πώς θα γίνει να υπολογίσω πώς θα έρθουν στο γλέντι για να μπορέσω να ενημερώσω τον καταστηματάρχη. Να πάω από εκεί για να δούμε πώς θα το οργανώσουμε κτλ. Η θεία μου Γιώτα επιμελείται τη διακόσμησης. Και στο σπίτι μου και στην εκκλησία και γενικά αποφασίσαμε ότι θα κυριαρχεί μόνο το λευκό τριαντάφυλλο και αν βρούμε στεφανότη πολύ άνθρωποι, πρέπει να ρωτήσω αν έχουμε στεφανότη και δεν θα βάλουμε λαμπάδες μέσα στην εκκλησία, θα πάμε στα ζάμπα, θα πάρουμε κάτι ωραίες ζουφάζα, θα βάλουμε μέσα νερό με ασημένια τετραδάκια και floating candles. Θα ανάψουμε εκείνα και από κάτω θα έχει μια βάση διακοσμημένη και μέσα θα έχουμε ροδοπέταλα και ίσως και στεφανότη. Στο σπίτι θα στολιστεί με φαναράκια, ξέρετε από αυτά τα τούλια, τα αυτά. Αυτά τα κάνει η θεία μου, έχει ξετρελαθεί, τα σκέφτεται συνέχεια, το έχει κάνει οργανόγραμμα στο μυαλό τη και σε χαρτί πιστεύω. Τρελαίνεται και ευτυχώς δεν έχω να τα κάνω εγώ. Γιατί δεν έχω και τόσο μεράκι. Θα στρώσουμε και κόκκινο χαλί στην εκκλησία. Είναι το μόνο πράγμα στο οποίο έχω μεράκι. Είναι το κόκκινο χαλί. Ξέρω, εντάξει. Τρέλα. Μετά. Βασικά πρέπει να πάρουμε τα παπούτσια του Παντελή και το κουστούμι του Παντελή. Κάποια στιγμή. Πρέπει να φύγουν οπωσδήποτε τα σπυράκια μου, τα οποία δεν φεύγουν. Κάθε μέρα βγαίνουν και τουλάχιστον από 3 με 4 σπυράκια. Αν και βάζω. Σούζη, δεν θα βγεις έξω, κορίτσι μου. Σταμάτα. Έχει τόσες πόρτες ανοιχτές. Γιατί πρέπει να βγεις από εκεί με την πόρτα. Έλα εδώ. Και τώρα έχει παντόφλα μου. Νιώθω πολύ κουρασμένη. Και είναι ακόμα πιστεύω. Πρέπει να φύγουν τα σπυράκια μου. Δεν γίνεται να πάω παντρευτώ με τέτοια μούτρα. Θα μου πείτε δεν φαίνεται και πολύ, αλλά... Υπάρχει και το Photoshop. Μου φάνε και νύχτα. Δυστυχώς θα είναι νύχτα. Το βάψουμε για τη νύχτα είναι 1000 φορές πιο εύκολο από ό,τι βάψουμε για τη μέρα. Όπως έλεγα λοιπόν, η θεία μου θα διακοσμήσει τα πάντα.
Εγώ δεν έχω να κάνω σχεδόν τίποτα. Τσαβάλικη, κάτι μου έλεγε, μαρέγγες, γυάλες, κυροπήγια, τέτοια πανιά, άλλα πανιά, τέτοια φαναράκια. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να κάνω τον μπάτσελορ, να πάω στα μπουζίκια. Όλες οι ξαδέρφες μου και οι φίλες μου θέλουν να πάμε σε κυριλέ μαγαζί και ξέρεις, ας πούμε, σε κυριλέ. Θέλω να πάω στα μπουζίκια για να είναι μελιό μου. Μόνο όμως δεν δουλεύουν τα μπουζίκια, πρέπει να κατέβω στη Θεσσαλονίκη. Και άμα κατέβω στη Θεσσαλονίκη, πώς θα γυρίσω πίσω. Είναι και αυτό ένας προβληματισμός. Γιατί ποτέ δεν πίνω και οδηγώ. Ποτέ. Και μετά, υπάρχει και το άλλο το θέμα. Εγώ θέλω να κάνω τον bachelor. Την παραμονή θέλω να ερεμήσω, να χαλαρώσω. Τη μέρα του γάμου, να ξυπνήσω. Να κατεβάσω κανένα δύο βοτκίτσες. Να έρθει να μου κάνουν τα μαλλιά. Να με αυτό. Να βάλω τον ηθικό. Να πάω στην εκκλησία. Να φανταστώ. Να βγω ηλίθιες φωτογραφίες. Να πάω στο δουλειάδι. Οροδία. Και μετά να πάω στο γλέντι και να χορέψω, να χορέψω, να χορέψω, να χορέψω, να χορέψω, να χορέψω, να χορέψω με τις κλίκες τόσες. Και μετά να πάω σπίτι, να βγάλω τον υπηκό και να ρίξω έναν ύπνο. Αυτά λοιπόν ήταν για το γάμο vlog νούμερο 2. Αφήστε σχόλια και θα τα πούμε στο γάμο vlog νούμερο 3, το οποίο θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον γιατί θα σας δείξω πράγματα. Τώρα δεν μπορώ, παιδιά, να σας δείξω τίποτα. Πάω να κάνω μπάνιο και να την πέσω από τις 8:35 σαν τα τζόγρια που είναι. Φιλάκια, ελπίζω να σας άρεσε το Rebel. Είναι must have του φθινοπόρου. Εμένα μου αρέσει γενικά και όχι μόνο του φθινοπόρου. Είναι πολύ γαμμάτο κρέονάκι. Σκούρο. Δείτε και τα βιντεάκια που έκανε η Μαρία και η Άννη με το Rebel. Και εγώ ζήλωσα κορίτσια, αλλά βαριέμαι να κάνω βιντεάκι. Βαριέμαι. Βαριέ. Τόση ώρα αυτά γαργίζουν. Θα φανταστείτε, ας πούμε. Φανταστείτε τι υπομονή έχω να φτύξει. Ποιος ξέρει τώρα γιατί γαργίζουν. Αυτό το γάργισμα της Σούζης λέει ήρθε μια θηλυκιά μέσα στο σπίτι μας. Και μιλάει με τον αγαπούλη τον οποίο θέλω να ξέρω. Και άλλες δύο ηλίθιες την ακολουθάν και θα βγει να ακούσεις. Σούζη, ο αρχηγός. Α, θα έχω και τρία παραγγελφάκια. Τι αγορά και μισό. Και η συμφωνία συνεχίζεται. Γεια σας.